απαντάτε έτσι, φέρτε μου τη σύμβαση. Όχι. Θέλουμε σας λέω και εγώ δεν την έχω να απαντάτε έτσι. Αλλιώς θα σας την προσκομίσω. Σύμβαση του 12 μπορείτε να μας τη φέρετε. Όλες τις συμβάσεις. Ωραία, μπορείτε να κάνετε ένα τηλεφώνημα σε κάποιο συνεργάτη σας όσο διαρκεί η διαδικασία να προσκομίσει τη σύμβαση του 12 για να λήξει, να μην μιλάμε στον αέρα. Θα κάνω, φαντάζομαι ότι. Θα κάνω τηλέφωνο. Ξέρετε, εγώ δεν έχω συνεργάτη, είμαι εργαζόμενο απλώ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι κάποιο μπορεί να σα εξυπηρετήσει. Θα δω εάν μπορεί κάποιο να εξυπηρετήσει. Ναι, αλλιώς, γιατί είναι σημαντικό, καταλάβατε τώρα. Αλλιώ θα το έχετε αύριο. Τι να σας πω. Να διακόψουμε για 5 λεπτά, να πάρει τηλέφωνο χρειάζεται. Πάρε το τηλέφωνο. Αυτό. Να διακόψουμε 5 λεπτά. Εδώ, από εκεί που είναι. Να διακόψουμε. Μην τι να διακόψουμε. Ό,τι θέλετε. Τα έγγραφα που χρειάζονται. Όχι του 12 μόνο. Εγώ θέλω. Εγώ ζητώ. Από τη Βουλή κάποιο. Κύριε Μηταράκη, παρακαλώ. Εγώ θέλω να μου φέρετε την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία ανεξαρτήτως του πότε έγινε. Αν έγινε το 11, το 12 ή το 13. Ωραία, αφού θα έρθουν έγγραφα, ας έρθουν και τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη διαδικασία. Αυτό εννοείται. Να σημειώ... Όχι απλώς τη σύμβαση. Κύριε πρόεδρε, να σημειώσουμε τι ότι θέλει έγινε διαδικασία, ο κύριος δηλαδή. Συνάδελφος. Ωραία. Να διακόψουμε 5 λεπτά, να ειδοποιήσει δηλαδή, για πρακτικό, τα έγγραφα. Δηλαδή το πρακτικό, να πάει ένα αυτοκίνητο της Βουλής. Ωραία, συμφωνούμε. Με συγχωρείτε, αλλά θα χρειαστούμε ταυτόχρονα να αποδείξουμε ότι έγινε η διαδικασία. Το πρακτικό της Επιτροπής, το σκεπτικό της Επιτροπής, νομίζω ότι συμφωνούμε, κύριε Στάνφε. Να φέρει, ας πούμε, το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, να δούμε ότι έγιναν ομότυπα όλα. Ωραία, ας το κάνουμε έτσι. Να υποθεί, λεπτά. Να υποθεί από εσάς, κύριε Πρόεδρε, τι χρειάζεται. Είναι κατηγορηματικός ότι υπάρχει. Υπάρχουν. Ωραία. Γινόταν διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή. Άλλη εταιρεία το 12, άλλη το 13. Φυσικά, γιατί οι συμβάσεις είναι ετήσιας διάρκειας. Ετήσιας διάρκειας. Άρα, ακόμα και αν παραμείνει η ίδια εταιρεία, πάλι με διαγωνιστική διαδικασία και κατάθεση προσφορών. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τις συμβάσεις για να συνεχίσουμε. Ναι. Άρα, διακόπτουμε. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή και πολιτικού της αριστεράς Ηλία Ηλιού 33 χρόνια μετά το θάνατό του, μέσα από την παρουσίαση της πολιτικής βιογραφίας του που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος και την οποία έχει συγγράψει ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα φωτεινό μυαλό, ένα σπιθυροβόλο βλέμμα με ευρύτερη παιδεία, καλλιέργεια και εγωιτευτική παρουσία, ένας μαχητής, ένας πολιτικά ενεργός πολίτης που συνέβαλε μεταξύ άλλων καθοριστικά με το λόγο και τη δράση του στην επαναφορά της Ελλάδας στην πολιτική ομαλότητα. Προσωπικότητα με πλούσια και μακρά κοινοβουλευτική παρουσία, λάτρης των γραμμάτων και υπηρέτης της Δημοτικής, έχειρε σεβασμού από το σύνολο των πολιτικών όλων των κομμάτων, αλλά και από τους πολίτες. Η εκδήλωση «Μνήμη Ηλία Ηλίου» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία επί της οδού Βασιλής Σοφίας 11, είσοδος από Σέκερη, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι μεγαλύτεροι Έλληνες δεξιοτέχνες της μουσικής στην εκπομπή «Χάρη Νεφωνίας». Ακ
Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα παιδιά. Νέοι και παλαιότεροι δημιουργοί της λαϊκής, της δημοτικής αλλά και της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες, κι εσύ σε μια ώρα όλα τα ξέχασες. Σε μάλωσα μια μέρα και το έγραψες. Κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι στη Βουλή Τηλεόραση. Όλα τα ξέγραψες. Το ΕΠΑΛ δημιουργεί. Ελάτε στην έκθεση μαθητικών έργων των επαγγελματικών λυκείων. Μάθετε για τους τομείς και τις ειδικότητες που λειτουργούν. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μαθητείας που προετοιμάζει τους αποφύτους για την επαγγελματική τους πορεία. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Σύνταγμα. 7 με 10 Φεβρουαρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το ΕΠΑΛ δημιουργεί. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη σχηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τραγούδια κύκλους κάνουν. Οι δύο κορυφαίες ερμηνεύτριες, Μαρία Φαραντούρη και Έλλη Πασπαλά, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Σάββατο, 20 και 27 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πιάνο, Τάκης Φαραζής. Πνευστά, David Lynch. Κάτι γιορτάζει βαθιά. Συνταγματικά κείμενα της ηγεμονίας Σάμου. Μία ολοκληρωμένη έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, που συνιστά μελέτη των πολιτιακών θεσμών έτσι όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στην ηγεμονία Σάμου, με βάση τα παραχωρημένα από την Υψηλή Πύλη συνταγματικά κείμενα. Την επιστημονική επιμέλεια του τόμου είχε η Σοφία Λαΐου, επίκουρη καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Thank you.
διακόπηκε. Ωραία, τι φέρατε, τίποτα. Τα στοιχεία τα οποία ζητήσατε είναι καθοδόν, θα είναι πάρα πολύ σύντομα εδώ κοντά. Λίγο το μικρόφωνο. Όχι, όχι, θέλω να πω, Γιώργο, θέλω να πω. Τα στοιχεία είναι καθοδόν έρχονται. Λοιπόν, δεν είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, πώς είναι, για πείτε μας. Θα σας πω ακριβώς πώς είναι. Η σύσταση εταιρείας έγινε 27 Δευτέρου. Τι είναι ως έτους? 13. Άρα σε αυτό είναι όπως το είπα. 11 Τρίτου κατατέθηκε η προσφορά. 15 Τρίτου έγινε η υπογραφή της σύμβασης. 27 Δευτέρου, 11 Τρίτου, 15 Τρίτου. Προηγούμενη σύμβαση συντήρησης δεν υπάρχει. Άρα αυτό το οποίο είπατε ότι έχει γίνει σύμβαση πριν από τη σύσταση εταιρείας είναι αναλυθές. Η προηγούμενη σύμβαση ακούστε ήταν λιγάκι, για την ανακαίνιση το 2009. Μην κάνετε κρίσεις. Τίποτα αναλυθές δεν είπα. Κύριε Τζαμπαλή, εγώ στηρίχθηκα. Ακούστε με λιγάκι, μην με διακόπτετε. Εγώ στηρίχθηκα σε αυτό που είπατε. Σύμβαση, 27 Δευτέρου ακούστε σύσταση, με λιγάκι. 15 Τρίτου. Μην μένετε μόνο σε αυτό. Εσείς είπατε. Είπατε ότι. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Καταρχήν ρωτάτε, δεν έχω ολοκληρώσει την απάντησή μου. Δεύτερον, φαίνεται ότι δεν έχετε σωστή ενημέρωση. Το λέω για αυτό που είπατε ότι ανέφερα κάτι αναλυθές. 27 Δευτέρου, 15 Τρίτου. Άρα δεν υπάρχει προηγούμενη υπογραφή σύμβασης. Είναι η πρώτη σύμβαση. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα, πείτε μου. Εσείς είπατε. Ακούστε λιγάκι. Ότι έχει υπογραφεί σύμβαση το 12. Εσείς είπατε ότι το 2012, και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Μηταράκης είτε σαν ερώτηση είτε κατηγορηματικά, ότι έγινε πρόσκληση το 2012. Το διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν τα πρακτικά. Είπα το 2012 διαπιστώθηκε η ανάγκη. Είπα ότι διαπιστώθηκε η ανάγκη. Θα δούμε τα πρακτικά. Επομένως, διαπιστώθηκε η ανάγκη το 12 και αρχές του 13 έγινε διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που ανέφερα λοιπόν ότι στις 27... Άρα είναι νομιμότατα όσον αφορά τη σύσταση και όσον αφορά τη σύσταση. Γιατί έχετε τέτοιο άγχος? Γιατί έχετε τέτοιο άγχος? Γιατί ένα παράξενο άγχος. Μα παίρνω το λόγο και με διακόπτετε. Θα ακούτε την ερώτηση. Παίρνω το λόγο και με διακόπτετε. Εδώ σε μένα θα μιλάτε. Σε μένα ακούτε. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ένα άγχος. Παρακαλώ πολύ να με διακόπτετε. Εξ αρχής να φανεί ότι περιμένετε να ακούτε την ερώτηση. Παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Είναι θέμα και αποκαθιστώ την αλήθεια. Ευγενίας αν θέλετε. Φυσικά. Λοιπόν, θα ακούτε την ερώτηση και δεν θα έχετε αυτό το ύφος σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει κανένας ακόμα και μεγάλοι έτσι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως είχαν διαπράξει και αδικήματα κτλ. Ερχόντουσαν με διαφορετικό ύφος εδώ. Δεν έχω διαπράξει κάποιο αδίκημα. Δεν σας λέω ότι έχω διαπράξει αδίκημα, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το ύφος. Δηλαδή, να ακούτε την ερώτηση, να ολοκληρώνει. Και εμένα μου κάνει εντύπωση να γίνεται προσωπική επίθεση στη βάση όχι αληθών στοιχείων. Δεν υπάρχει προσωπική επίθεση, κύριε. Η προσωπική επίθεση από πού τη συνάγεται? Το εκλαμβάνετε ως προσωπική επίθεση? Το εκλαμβάνω ως προσωπική επίθεση. Διότι σε μένα. Διότι αποδόθηκε σε εμένα ολιγορία όσον αφορά τα οικονομικά και διοικητικά και μου είπατε ότι είχε γίνει υπογραφή. Δεν αποδόθηκε καμία. Α, δεν υπάρχει κάτι. Από πού το συνάγατε? Προσωπική. Ερωτήσεις γίνονται, είστε μάρτης εδώ και οφείλετε. Μην είστε προκατηλημένος. Καμία κατηγορία δεν σας αποδόθηκε. Ερωτήσεις σας υποβάλλω. Και προσπαθώ και εγώ να μάθω κάτι. Αυτό επιθυμώ και εγώ, να μην υπάρχει προκατάληψη. Λοιπόν, επομένως, καμία κατηγορία δεν σας αποδόθηκε. Σας ρώτησα κιόλας. Αυτό το πρώτο να πράγμα μην υπάρχει προκατάληψη. Μην με διακόψετε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να συνεχίσετε έτσι τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν μιλάτε, δεν μπορείτε να πέφτετε πάνω μου. Δεν μπορούν να γράψουν και οι πρακτικογράφοι. Ένας λόγος αυτός. Και ο δεύτερος είναι ότι πρέπει να υπάρχει και κάποια ευγένεια μεταξύ μας. Λοιπόν. Απόλυτη. Επανέρχομαι. Σας είπα πριν και δεν είναι αναλυθές, το επιβεβαιώσατε κι εσείς μόλις τώρα, ότι η Τεχνοδροκάτ πήρε αριθμό γεμί στις 27 Δευτέρου του 2013. Μάλιστα. Και στις 15 Τρίτου, είπατε μόλις τώρα, υπεγράφει η σύμβαση. Σωστά? Σωστά. Η οποία είναι ετήσια. Σωστά. Ερώτηση. Πόσο κοστολογήθηκε ο κάθε μήνας του 2013 στην Τεχνοδροκάτ? Ξέρετε τον αριθμό, το ποσό? Περίπου στις 11.500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί? Πώς? Όχι, αν ήταν 12 μήνο είναι αυτό. Εδώ μιλάμε όμως για 10,5 μήνο, για 9,5 μήνες. Οπα. Όχι, όχι. Είναι ετήσια, δεν είναι ημερολογιακό έτος. Είναι 12 μήνες διάρκεια, από 15 Τρίτου 13 μέχρι 15 Τρίτου 14. Και η επόμενη του 14, δηλαδή έγινε από 16 Τρίτου του 14 μέχρι 16. Πάει με την ημερομηνία λήξης. Μέχρι 15 Τρίτου. Μάλιστα. Έτσι γίνεται με όλες τις σχετικές συμβάσεις του κλιμάτου. Είστε βέβαιοι για αυτό που λέτε, έτσι? Ότι είναι ετήσια από τις 15 Τρίτου και εντεύθυν. 15 Τρίτου και εντεύθυν. Αν θυμάμαι καλά, η δεύτερη σύμβαση ήταν 20 Τρίτου 14. Μάλιστα. Ναι. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής τώρα.
Γιατί το 2014 η δεύτερη σύμβαση αυξήθηκε κατά 15.000 το κόστος? Κατά 15.000 το ετήσιο. Ναι, 150 είναι η δεύτερη σύμβαση του 2014, 135.000 είναι η σύμβαση του 2013. Διότι έγινε συγκεκριμένη χρήση παρεχομένων υπηρεσιών κατά το πρώτο έτος, είδαμε ποιες είναι οι ανάγκες και προφανώς υπήρχε μια, θα σου πω, επειδή ήταν 24-ωρη παροχή υπηρεσιών με τρεις κατηγορίες όσον αφορά τους τεχνίτες οι οποίοι ήταν άμεσα διαθέσιμοι και με πλήθος εργασιών που ήταν και για την επισκευή βλαβών αλλά και για τη συνεχή συντήρηση, αναλόγως με το πώς πηγαίνει η διαδικασία, μπορεί να υπάρχει αναπροσαρμογή πρώτον. Δεύτερον, και η δεύτερη φορά ήταν πάλι με μειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτά σας ρωτώ, δεν... να μου εξηγήσετε και το γιατί. Και τη δεύτερη φορά είναι με προσφορές. Ναι. Πάλι σημαίνει ότι ήταν μειοδότης. Κάθε φορά είναι μειοδότης. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή άμεση διαπραγμάτευση με έναν έλα εσύ να συνεχίσεις και κάνεις και αναπροσαρμογή. Είχαν πάλι είναι μειοδότης. Μέρος στο διαγωνισμό και άλλες εταιρείες. Πάντα υπάρχουν κατ' ελάχιστον τρεις. Συγκεκριμένες περιπτώσεις σας λέω. Δηλαδή, μια χρονιά είμαι μειοδότης εγώ με 135.000. Την άλλη χρονιά είμαι μειοδότης με 150.000. Δεν θα ερχόταν μια δεύτερη εταιρεία άσχετη από την Τεχνοδροκάτ να υποβάλει 130. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Ήταν η μειοδότηση κάθε φορά. Άρα η μοναδική δηλαδή που εμφανίστηκε ήταν η Τεχνοδροκάτ. Όχι, δεν ήρθε. Εμφανίστηκαν και άλλες εταιρείες. Δεν ήρθε ποτέ άλλη εταιρεία που να δίνει λιγότερη προσφορά, μικρότερη, οικονομικότερη. Όλα αυτά προκύπτουν από έγγραφα, λέτε λοιπόν. Όλα. Όλα, μάλιστα. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, σε ένα κτίριο με ισόγειο και τρεις ορόφους, θεωρείτε τα 150 χιλιάρικα και τα 135 χιλιάρικα ικανοποιητικό ποσό για αυτές τις παροχές υπηρεσιών? Μάλιστα. Και να σας πω τι κάναν δηλαδή. Αποκατάσταση βλαβών, πάσης φύσεως, ηλεκτρολογικές, αποκατάσταση διαρροών, γενικό καθαρισμό αποχέτευσης, απεντομώσεις, συντήρηση ανελκυστήρα. Αυτά αναφέρει η σύμβαση. Όχι, αναφέρει κι άλλα. Για πείτε μου λοιπόν. Αναφέρει κι άλλα η σύμβαση. Πείτε κι λοιπόν, άλλα. Η σύμβαση καταρχήν. Την έχετε εδώ? Όχι, έχω σημειώσεις. Α, πείτε μου λιγάκι. Αλλά έχω ζητήσει να έρθει και σχετική. Η σύμβαση έχω ζητήσει να έρθει. Έχω σημειώσεις εγώ προσωπικές. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά το περιεχόμενο, υπήρχε άμεση διαθεσιμότητα. Δεν υπήρχε το προσωπικό μονίμως μέσα στη δομή. Με τηλεφωνήματα θα ανταποκρίνονταν, υποθέτω. Ήταν και σύμβαση αναμονής, ήταν και με βάρδιες. Που μέσα στο κτίριο. Ήταν 24-ωρη κάλυψη. Μέσα στο κτίριο. Άλλες φορές ερχόταν στο κτίριο, άλλες φορές όχι. Αναλώς δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό το κτίριο είχε συνεχή ανάγκη αποκαταστάσεων βλαβών. Αυτό μου λέτε. Μάλιστα. Κιόλας. Λοιπόν, η συγκεκριμένη σύμβαση, πέρα από αυτά τα οποία λέμε, είχε συνεχή παροχή τριών ειδικοτήτων 24-ωρη βάση. Τι τριών? Τριών ειδικοτήτων 24-ωρη βάση. Με ηλεκτρολόγου, διάθεση ηλεκτρολόγου σε 24-ωρη βάση για την αναμονή βλαβών. Λοιπόν. Διάθεση υδραυλικού 24-ωρη σε ετήσια βάση για την θερμοκατάσταση βλαβών πάσης φύσεως. Ελαιοχρωματισμούς χωρών υγιεινής, τουαλέτες διαλόγου υγιεινής. Ετήσιος έλεγχος αποκατάσταση βλαβών μονώσεων και αποκατάσταση υγρασιών σε όλους τους χώρους διαμονής. Η συντήρηση του ανελκυστήρα. Επίσκεψη επόπτη για επιθεώρηση βλαβών κοινόχρηστων χώρων δύο φορές το μήνα. Ετήσιος βιολογικός καθαρισμός όλων των χωρών διαμονής. Αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρικού εξοπλισμού της κουζίνας και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής αντικατάστασης όπου απαιτείται. Γενικό καθαρισμό αποχετευτικού δικτύου με τέσσερις τριμηναίους γενικούς ελέγχους. Απολίμανση, απεντόμωση, ανατρίμηνο όλων των κοινόχρηστων χώρων. Συντήρηση λέβητα καυστήρα. Έκδοση κάρτα ξαφαερίων. Αναγόμωση εξπυροσβεστήρων. Συντήρηση 9 κλιματιστικών και έλεγχος ενός επαγγελματικού ψυγείου. Έχω μαζί μου και θα σας προσκομίσω δημοσιευμένη με ΑΔΑ ανάθεση της ΚΤΥΠ, των κτηριακών ημοδομών, όπου θα δείτε ότι η σχετική τιμολόγηση κατέτος για έναν τεχνικό, για την απασχόληση της ανθρωπόρησης ενός τεχνικού, 8-ωρη βάρδια πενθήμερο, όχι 24-ωρο, με τρεις ειδικότητες, μόνο από εκεί, κατευθείαν ήταν θα έδινε σε 72.000. Εάν, και θα σας καταθέσω να δείτε και όλα τα συνοδευτικά, εάν πήγαινε αναλογικά με αυτήν της ΚΤΥΠ,
Μην το σας λέω ότι με βάση, των κτηριακών, σας λέω ότι με βάση τη δημοσιευμένη ανάθεση των κτηριακών υποδομών για τις ίδιες υπηρεσίες που υπήρχαν, αναλογικά θα ήταν πάνω από 250.000. Εδώ πέρα ήταν το μισό. Μάλιστα. Αυτά είναι των κτηριακών υποδομών και θα σας το καταθέσω κιόλα να το έχετε. Δηλαδή 11.000 το μήνα. 11.000 το μήνα. 12.500 τον άλλο. 12.500 τη δεύτερη. Ναι, 11 στην πρώτη, 12.500. Είναι απόλυτα κοστολογημένο και αιτιολογημένο. Είναι ένα λογικό ποσό για συντήρηση ηλεκτρονικής φύσεως. Είναι ένα λογικό ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ναι, αλλά, κάθε πότε δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι βγάλαμε συμπεράσματα. Όχι, δεν θέλω συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Σας δίνω συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν κάνω διαδικασία. Δεν έχω παρέμβει και ούτε θα παρέμβω σε καμία διαδικασία. Τη διαδικασία, μην προσπαθούν να τρομάξουν το μάρτυρα. Συνάδελφο, ό,τι θέλει. Ενώ συνάδελφο, να τρομάξουμε το μάρτυρα. Αλλά δεν μπορεί και ο μάρτυρας να λέει δεν θέλω συμπεράσματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Ναι, αλλά να μιλάει ένας από εσάς, ο καθένας με τη σειρά. Να ξέρουμε ο καθένας και η καθεμιά τι ρόλο έχει. Εγκλαμινίες επί των λεγόμενων. Ζήτησα το λόγο, κύριε Μάρτη. Σας παρακαλώ πολύ, μην πέφτετε πάνω μου. Όχι, ζήτησα επί της διαδικασίας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μας κάνετε υποδείξεις του αν θα βγάζουμε συμπεράσματα, αν θα σχολιάζουμε και τι είδους ερωτήσεις θα υποβάλουμε προς εσάς. Δεν είναι ο ρόλος σας αυτός. Να μην αλλοιώνω και εγώ, αυτό που λέω. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν είπα ποτέ για σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Είναι προτιμότερο να έχετε μια συμπεριφορά συνάδουσα με την ιδιότητά σας παρά μια συμπεριφορά που απάδει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είστε θρασείς απέναντι στην Επιτροπή. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Σας το είπαμε και πριν. Συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, σχολιασμό μπορούμε να κάνουμε και δεν θα μας υποδείξετε εσείς τη δουλειά μας. Όπως δεν σας υποδεικνύω και εμείς τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις σας. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 15 Τρίτου του 2015 που λήγει αυτή η σύμβαση, η δεύτερη σύμβαση με τον Τεχνοδροκάτο. Το 14. Η πρώτη, 20... Το 14 υπεγράφει, ετήσια το 15 έληξε. Τι έχουμε από εκεί και πέρα για συντήρηση του κτηρίου? Τίποτα και το κτίριο καταραίει. Το κτίριο καταραίει, έτσι. Μάλιστα. Ποια είναι η αιτία για την κατάρρευση του κτηρίου? Δεν συμφωνεί το ΝΙΝ και ΕΛΠΝΟ, η ΝΙΝ διοίκηση. Το ΝΙΝ και ΕΛΠΝΟ δεν δίνει έγκριση για συντήρηση του κτηρίου. Συντηρεί άλλα κτίρια με 200.000 ετήσια σύμβαση. Κτίρια τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα παραλίγο ένας άνθρωπος να πεθάνει γιατί ήταν μέσω ασανσέρ και έπεσε από το δεύτερο στον πρώτο και ήταν κρατικό ατύχημα. Άρα από το 2014 και μετά δεν έχουμε νέα σύμβαση. Πείτε μου τώρα λιγάκι. Επίσης, δεν γίνονται και διαγωνιστικές διαδικασίες τώρα. Κοιτάξτε, σε ερωτήσεις μου θα απαντάτε. Όπως γινόντουσαν επί ημερών σας, ήταν διαγωνιστική διαδικασία και όχι προσφορά, έτσι. Τότε τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όχι, πραγματικά, τότε γινόντουσαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Τώρα δεν γίνεται καμία προβλεπόμενη από τον νόμο. Αυτό προβλεπόταν γιατί ήταν... Ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού. Σταματάμε τη συζήτηση εδώ πέρα. Μην τα λέτε σε εμάς. Σταματάτε τη συζήτηση εδώ πέρα. Γιατί θα σας ρωτήσω τώρα, το από ότι μπήκε στο δημόσιο λογιστικό είναι καλό ή κακό? Απάντηση. Σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Τα λειτουργικά, άποψή μου, τα οποία είναι πάγια, επαναλαμβανόμενα και προβλεπόμενα, άποψή μου είναι ότι καλώς μπήκε στο δημόσιο λογιστικό. Όσον αφορά έκτακτα, άποψή μου είναι ότι δεν θα εξυπηρετηθεί ο σκοπός δημόσιας υγείας από το δημόσιο λογιστικό. Αυτό, να ξέρετε, το έχει αναγνωρίσει από το βήμα της Βουλής και ο κύριος Ξανθός. Και στην αναδιοργάνωση του κοινού, ένα από τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσει είναι να μπορεί να υπάρχει ευελιξία για να ανταποκριθεί σε κρίσεις. Η σύζυγός σας πάντως έχει άλλη άποψη από αυτό. Τώρα, το δημόσιο λογιστικό. Τελείωσε, εντάξει, δεν θέλω άλλο. Ρωτήσατε αν είναι καλό που μπήκε. Μου παραβιάζεται εδώ και 2 χρόνια το δημόσιο λογιστικό και είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ η απιστία που έχει.
γίνει, διότι έχουν δοθεί 4,5 εκατομμύρια το 2016. 5,5 εκατομμύρια το 2017. Υπάρχει απιστία, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Απόλυτα. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Απόλυτα, κύριε Τζαμακλή, αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα πράγματα. Μιλήσατε για απιστία που έχει διαπραχθεί σε ποια περίοδο. Το 2016. Γίνατε και δικαστής τώρα. Εμείς εδώ δεν έχει γίνει, κάνουμε εξέταση, προκήρυξη. Μην με διακόπτε. Έχουν εδώ μη με διακόπτε. 10 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μάρτης, όλα αυτά εδώ είναι για βάση του κώδικα κοινωνικής μπορεί να απαντήσει. Με συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει κώδικα κοινωνικής οικονομίας. Αφήστε να απαντήσει. Εδώ δεν έχω διακόπτει καν μία ερώτηση. Σας παρακαλώ. Δεν πρόεδρε να παρακαλώ όλους σας. Έτσι προσέχετε. Δεν είσαι πρόεδρος. Να διακόψετε να φύγει. Και να ξέρει όλη η Ελλάδα ότι δεν αφήνει τον Μάρτη να πατήσει. Παρακαλώ να διακόψετε. Να περάσετε στην ιστορία του κοινοβουλίου σαν πρώτο πρόεδρο που δεν αφήνει τον Μάρτη να πατήσει. Να γραφτεί το όνομά σας στην ιστορία. Να σημειώσω το εξής. Παρακαλώ να διακόψετε. Κάνει κρίσεις. Δικαστική. Μεγαλοστομία. Τι λέτε τώρα. Φωνάζετε. Δεν απολύνετε την κατάσταση και αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Παρακαλώ. Όταν δεν μας αρέσουν αυτά που λένε, θα γινόταν χαμός. Με συγχωρείτε, κυρία Χρυστοφυλλοπούλου, απευθύνομαι στη δική σας λογική. Με συγχωρείτε, εγώ να παρατηρήσω κάτι. Εντελώς απρόκλητα, εν είδη, ας πούμε, βούμβας, επέτρεχε. Με συγχωρείτε, σε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, σε ένα εντελώς διαφορετικό χρονικό, ας πούμε, χρονικό σημείο αναφοράς, λέει κάτι το οποίο και άρα απόδεικτο. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας επιτάσσει, εφόσον είπε αυτό που είπε. Μάλιστα. Ο μάρτυρας και κάθε μάρτυρας, το είπα και στον προηγούμενο, στον κύριο Πιερουτσάκο, ότι οφείλει να αποκαλύπτει την πηγή του, αλλιώς αυτά που λέει. Επ' αυτόν παρατάτε όμως. Όταν θα το. Ναι, δεν ρωτήθηκε λοιπόν γι' αυτό. Είναι στην εισαγγελία οι καταγγελίες αυτές, κυρία Χρυστοφυλλοπούλου. Και πάλι επί της διαδικασίας. Δεν μιλάτε. Ο κύριε Μάρτης, ήσασταν κατηγορηματικός. Εδώ είναι τη σκτήρη προκήρυξη. Εδώ είναι τη σκτήρη προκήρυξη. Δεν μιλάτε, ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Γιατί διακόπτεται. Αφορά στην απάντηση που έδωσα. Γιατί διακόπτεται. Κύριε Μάρτης, εγώ το καταλάβατε. Κύριε Μάρτης, εγώ το καταλάβατε. Κύριε Μάρτης, εγώ το καταλάβατε. Λοιπόν, ότι προσπαθεί η πλειοψηφία να τρομάξει το μέλλον. Παρακαλώ να καταγραφεί τα πρακτικά. Σας παρακαλώ. Έχω το λόγο, μην με διακόπτει. Μου έδωσε ο πρόεδρος το λόγο επί της διαδικασίας. Ακούστε με λιγάκι. Τη διαδικασία. Ακούστε με λιγάκι. Δεν εφοβίζομαι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έχω πάρει το λόγο από τον πρόεδρο επί της διαδικασίας. Εδώ, κύριε Μάρτης, είστε για να απαντάτε σε ερωτήσεις, όχι για να κάνετε κρίσεις. Και μην με διακόπτετε. Πολλό μάλλον δε να χαρακτηρίζεται κάποια πράξη ή παράληψη προσώπων και να τους δίνετε ποινικό χαρακτηρισμό. Μιλήσατε για απιστία. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Δεν τελείωσα. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς εδώ δεν προσπαθούμε να δώσουμε κατηγορία σε κανέναν. Ερευνούμε αδικήματα. Εσείς είστε κατηγορηματικός, ανάστε εισαγγελέας ή δικαστής και χαρακτηρίζετε κάποιες πράξεις παραλήψεως απιστία. Είναι έξω από τις δυνατότητές σας και από τα δικαιώματά σας ως μάρτυρα. Σταματήστε να δίνετε χαρακτηρισμούς και μάλιστα για ποινικά αδικήματα, γιατί μπορεί να βρεθείτε εσείς κατηγορούμενος από αυτούς τους οποίους υπονοείτε. Δεν είναι ο ρόλος σας αυτός. Δεν είναι ο ρόλος σας. Αποκαλείτε τον μάρτυρα με ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι τρομοκρατία. Κύριε Μηταράκη, δεν τα αφήνετε αυτά. Πείτε τον μάρτυρα. Δεν τα αφήνετε. Πείτε τον απειλό. Δεν τα αφήνετε αυτά. Και ότι τον απειλείτε. Πρώτη φορά ακούω εισηγητή κόμματος να λέει σε μάρτυρα ότι μπορεί να έχει ποινική ευθύνη που τολμά να καταθέσει. Και δεύτερον, αφήστε κύριε Μηταράκη, εντάξει, κατανοητά είναι όλα. Και δεύτερον, κύριε Μάρτης, όταν έχετε πληροφορίες για τη διάπραξη κάποιου αδικήματος, οφείλετε να πάτε στον εισαγγελέα. Έχουμε πάει ήδη, αυτό σας είπα. Και όχι να το λέτε εδώ. Είναι κατατεθειμένα όλα στην εισαγγελία. Καταθέσατε διαφοράς, λοιπόν μήνυση. Εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Από την άρα πώς ξέρετε ότι υπάρχει απιστία πριν ο εισαγγελέας χαρακτηρίσει κάποια πράξη. Τι διότι λέτε, καταλαβαίνετε. Κάποια πράγματα είναι πολύ εύκολα. Όταν το 2016 μπορώ να συνεχίζω τις ερωτήσεις. Εντός δημοσιολογικής. Μπορώ να συνεχίζω τις ερωτήσεις. Γίνεται 10 εκατομμύρια. Εάν έχετε ερωτήσεις άλλες, θα τις κάνετε. Έχω ερωτήσεις. Επί του χρονικού διαστήματος, στο οποίο έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή, παρακαλώ, κύριε εισηγητή,
Και παρακαλώ πάρα πολύ να μην επεκτηνόμαστε στις απαντήσεις. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προχωράμε στις ερωτήσεις. Θέλω να σημειώσω ότι η ερώτηση που έκανε ο κύριος συνάδελφος επί του Δημοσίου Λογιστικού ήταν ερώτηση που αφορούσε την περίοδο 15-17. Το καταγράφω για τα πρακτικά. Καλά κάνετε, είναι σωστό. Λοιπόν, σωστό είναι. Σωστό είναι, σωστό. Ρώτησα σε όλους τους μάρτυρες αυτό. Σε όλους το έχω ρωτήσει. Κύριε Σιήτη, θέλω να προσθέσω για την εισαγγελία. Επειδή μου είπατε για την εισαγγελία. Συνεχίζω τις ερωτήσεις. Δεν θέλω απάντηση, κύριε Μάρτης. Τα δώσαμε την ερώτηση. Ακούσατε την ερώτηση. Επί της διαδικασίας μίλησα. Συνεχίζω τις ερωτήσεις. Καταθέτω αδά την εξόδων, ανάληψη υποχρεώσεων. Συνεχίζω τις ερωτήσεις. Δημόσιο λογιστικό εκατομμύρια. Πάρτε τις αδά, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τις επόμενες ερωτήσεις. Παρακαλώ ένα αντίγραφο, κύριε γραμματέα. Χωρίς όχι προκήρυξη στο Κιμηδής, όχι σύμβαση, ούτε προκήρυξη. Αφορά αυτό την περίοδο που εξετάζουμε. Αφορά το δημόσιο λογιστικό μου. Ρωτηθήκατε, κύριε, ρωτηθήκατε. Σας παρακαλώ. Κύριε πρόεδρε, πανικοβάλλεστε. Φαίνεται στην κάμερα ότι πανικοβάλλεστε. Φαίνεται στην κάμερα ότι πανικοβάλλεστε. Ήρθε εδώ, πει ποίημα εδώ πέρα. Κύριε πρόεδρε, φαίνεται στην κάμερα ότι πανικοβάλλεστε. Το βλέπει ο κόσμος, τι είναι πανικό. Παρακαλώ. Για το δικό σας καλό ερεμίστε. Το δικό του παραμύθι, ας το πει. Κύριε δεν πρόεδρε, είναι πρώτη φορά πρόεδρος επιτροπής. Θα πάρω την να διακόψετε, παρακαλώ. Θέλω να διακόψετε. Να διακόψετε και να αποβληθεί. Να διακόψετε και να αποβληθεί. Να διακόψετε και να αποβληθεί. Ερωτάτε τι πρέπει να κύριε η πρότασή σας γίνεται δεκτή από εμάς να διακόψετε και να αποβληθεί ο μάρτυρας. Ωραία. Και να περάσει τα πρακτικά ότι δεχόμαστε την πρόταση του Προέδρου να διακόψετε και αποβληθεί. Να φύγουμε. Διακόψατε. Έχετε διακόψει. Να φύγουμε. Πάμε. Άλλο πράγμα ερωτάτε και άλλο πράγμα λέει. Είναι σωστό αυτό. Διακόπτετε. Θέλει να πει αυτά που θέλει να πει. Να διακόψετε. Ισχύει η πρότασή σας. Το λέω ως ενδεχόμενο. Θα το δείτε αυτό. Είναι απειλή δηλαδή. Αν επαναληφθεί. Είναι πρόταση ή απειλή. Πρέπει να συμμορφωθεί. Μπορώ να συμμορφωθεί με τι, με τη συνείδησή του. Ως Έλλην πολίτης. Ποια κύριε, ποια κύριε. Ποια κύριε. Βάση του κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο κώδικας δεν επιβάλλει να απαντά σε ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις δεν απαντάει. Κατά την εκτέλεση του καθεστώτος. Δεν ερωτάτε, δεν απαντάει. Δικογράφοι γράφουν αυτά. Αν ερωτάτε αλλού και απαντάει σε άλλα, ερωτήθηκα για το δημόσιο λογιστικό. Να το πω καθαρά για να γραφτεί. Να το πω καθαρά για να γραφτεί. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας υποχρεώνει το μάρτυρα να καταθέσει αδικήματα που γνωρίζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σημειώνω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής θέλει να δυσχεράνει το μάρτυρα από το να καταθέσει ποινικά αδικήματα που γνωρίζει στα πλαίσια των μαρτυρών. Για όσα ερωτάτε, υπάρχει οδός της ποινικής διαδικασίας να κάνει καταγγελία. Όχι εδώ μέσα. Δεν έχετε δικαίωμα να αποποιηθείτε το ρόλο της εξεταστικής. Η εξεταστική, όπως έχετε πει κάθε φορά, έχει ευθύνη δικαστικής αρχής να εξετάσει τέλεση αδικημάτων. Αλλάξατε γνώμη την εξεταστική. Από εξεταστική γίνεται κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όχι, δα. Είναι εξεταστική. Άρα έχει τις αρμοδιότητες ανακριτή. Άρα αφού έχει τις αρμοδιότητες ανακριτή, εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Μπράβο. Ο μάρτυρας λοιπόν απαντάει, κύριε Μηταράκη, σας το λέω άλλη μια φορά. Ερωτήθηκε από τον κύριο Τζαμακλή για το δημόσιο λογιστικό. Και επιθυμεί να απαντήσει ότι στα πλαίσια του δημοσίου λογιστικού που ρωτήθηκε, υπέπεσε στην αντίληψή του αδίκημα απιστίας ύψους κατά την κρίση του μάρτυρα 10 εκατομμύριων ευρώ. Αφήστε αυτή την απιστία κατά το μάρτυρα έχει καταγγείλει στον εισαγγελέα. Είναι, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ακούσουμε το μάρτυρα. Αν θέλετε να μην γίνει τώρα και να γίνει επί των ερωτήσεων των δικών μου, ευχαρίστως εγώ θα ρωτήσω αυτό. Έγραφο τη καταγγελία. Κυρία Παπαστεύουλα. Επί τη διαδικασία για να πέσουν λίγο οι τόνοι. Και ο μάρτυρας πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι κατηγορούμενος και να το πάμε ήρεμα. Να μην αντιμετωπίζουμε, παρακαλώ, ω τέτοιο, αν και δεν αποτρέπει. Παρακαλώ, κύριε Μάρτη, σε κανένα. Αφήστε του ερωτώντε βουλευτέ. Μέλη της Επιτροπής να ολοκληρώνουν τις απαντήσεις. Εγώ δεν σας ρωτάω, θα έρθει η ώρα να σας ρωτήσω κι εγώ. Και ο Μάρτης, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και όλοι μας, εγώ επισημαίνω ένα άλλο άρθρο της ποινικής δικονομίας, το οποίο λέει ότι οι μάρτυρες μπορούν και πρέπει, οφείλουν να απαντούν στις ερωτήσεις κατά την κρίση τους, όπως θέλουν, έτσι ώστε να είναι πλήρεις. Άρα, νομίζω και από κάθε πλευρά, να το δούμε, είχαμε πάρα πολλές φορές και μάρτυρες εδώ, οι οποίοι μας λέγανε ιστορίες και ξέρετε πολύ καλά και στις αρθροσκοπήσεις και στο Κελπνό ότι είχαμε πάρα πολλούς μάρτυρες οι οποίοι μιλούσαν ώρες ατέλειωτες. Άρα και εμείς να μην διακόπτουμε το μάρτυρο. Αλλά και ο μάρτυρας, παρακαλώ, να μην μας διακόπτει ούτως ώστε να γίνονται πλήρως το παιδί. Δεχτεί η παρέμβασή σας. Επιθυμώ, παρακαλώ, να ολοκληρώσω την απάντησή μου επί του Δημοσίου Λογιστικού που ρωτήθηκα. Ερώτηση, την δεν έχω ολοκληρώσει την απάντηση. Την ολοκληρώσατε. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω την απάντηση. Την αποσύρω λοιπόν.
Ναι, αλλά ήδη ήμουν στη μέση. Το δικαίωμά μου είναι, όχι, κύριε Μάρτης. Ήμουν στη μέση. Αποσέρω, ήδη ήμουν στη μέση, κύριε Τζαμαντή. Εγώ δεν θα σας δώσω βήμα, κύριε Μάρτης. Εδώ είστε μάρτυρας. Δεν θα μου δώσετε εδώ βήμα. Δεν ήρθατε να κάνετε σοου. Αυτό μια, να καταλάβετε. Μια διαδικαστική ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζω τις ερωτήσεις μου. Κύριε Πρόεδρε, με ενημερώνει συνεργάτης μου, κύριε Τζαμαντή, ότι καθώς μιλούσα και διαμαρτυρόμουν χαμήλωση ένταση του μικροφόνου μου στο κύκλωμα. Μπορεί να ερωτηθεί, παρακαλώ, το κανάλι της Βουλής για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, καθώς μιλούσα πριν, μείωσε την ισχύ του μικροφόνου μου και δεν μεταδόθηκε σωστά αυτό που έλεγα. Και φυσικά θα ζητήσουμε και ένα αντίγραφο της κασέτας, να δούμε αν υπήρξε κάποια τεχνική παρέμβαση κατά τη διάρκεια των δικών μου σχολείων. Το οποίο θα μου κάνει κακή εντύπωση. Υποθέτω ότι θα επαναλάβετε στις ερωτήσεις σας αυτά που είπατε, οπότε θα ακουστούν καλά. Αφήστε τώρα, μην το κάνετε τεχνικό θέμα. Παρεμπιπτόντως, και εγώ έλαβα ένα μήνυμα ότι τα μικρόφωνα τρίζουν. Δεν ξέρω γιατί σήμερα. Όχι πάντα, όχι πάντα όμως. Τα άκουγα κι εγώ. Όχι πάντα. Τα δικά μου λέει τρίζουν. Ναι. Ναι, όποιος δεν μιλάει. Όποιος δεν μιλάει, να κλείνει το μικρόφωνο, το παρακαλώ. Κύριε Τζαμακλή, συνεχίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, η τεχνοδροκάτη ήταν μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Μπορείτε, γνωρίζετε ποιος ήταν ο μοναδικός της εταίρος? Ο κύριος Δρόσης Γεώργιος. Ο κύριος Δρόσης Γεώργιος, μάλιστα. Είναι συμπτωματικό ότι στις 27 Δευτέρου του 2013 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η τεχνοδροκάτη και στις 15 Τρίτου, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, ήταν μειοδότηση στο διαγωνισμό. Μπορεί να εικάσει κάποιος κακοπροαίρετος ότι υπήρξε, ας το πούμε, μια προτροπή να ιδρύσει αυτή την εταιρεία? Γιατί ο κύριος Δρόσης, να το πούμε και αυτό, ταβέρνα είχε. Σωστά? Μόλις ολοκληρώσετε θα σας απαντήσω. Έχετε ολοκληρώσει? Μάλιστα. Είναι ο εταίρος της μονοπρόσωπης ΕΠΕ Τεχνοδροκάτ. Λοιπόν, καταρχήν, όπως μου ζητήσατε, σας καταθέτω την σύμβαση, την από 15 Τρίτου 2013, που είναι η πρώτη σύμβαση συντήρησης, και την από 11 Τρίτου 2013, προσφορά της εταιρείας. Άρα η σύμβαση και η προσφορά είναι και οι δύο μεταγενέστερες της ίδρυσης της εταιρείας. Παρακαλώ. Όντως, εάν κάποιος ήταν κακοπροαίρετος ή εάν είχε λανθασμένη ενημέρωση, θα μπορούσε να πει ότι κάποιος ο οποίος έχει ταβέρνα ξαφνικά φτιάχνει μια τεχνική εταιρεία για να αναλάβει συντήρηση. Ο κύριος Δρόσης είναι πολιτικός μηχανικός, δραστηριοποιείται στον χώρο πάρα πολλά χρόνια, έχει εμπειρία από το Κελπνό και ήταν εργολήτης του Κελπνό με άλλη εταιρεία το 2008, την Εργοδροζίν. Εργοδροζίν από το 2008. Μάλιστα. Και η οποία εταιρεία είναι αυτή η οποία είχε κάνει την ανακατασκευή μετά πάλι από διαγωνιστική διαδικασία του χώρου που βρέθηκε για να φιλοξενηθεί η δομή. Άρα, το αντικείμενο ότι είναι πολιτικός μηχανικός, έχει υπερδεκαετή εμπειρία στο χώρο, έχει ξαναναλάβει με διαγωνιστικές διαδικασίες στο Κελπνό και στη συγκεκριμένη δομή. Άρα, ναι, αν κάποιος ήταν κακοπροαίρετος, θα μπορούσε να πει αυτό. Όσον αφορά την ταβέρνα, ναι, η οικογενειακά επιχείρησή του από το 1967 είχε ταβέρνα και δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης. Ήταν στο όνομα του πατέρα του. Ο πατέρας του πλέον είναι Μακαρίτης και τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μια εταιρεία στο όνομά του, προκειμένου να συνεχιστεί αυτό. Θα πάμε και εντάξει. Επαναλαμβάνω, πάντα με διαγωνιστικές διαδικασίες προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο του Κελπνού. Παρεμπιπτόντως τώρα, ο κύριος Δρόσης είναι αυτή τη στιγμή η μπατζανάκη σας? Ο κύριος Δρόσης από το καλοκαίρι του 2015 και όχι κατά την περίοδο που με ρωτάτε, τώρα είναι μπατζανάκης μου. Τότε δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να ήταν, διότι, έτσι να τα πούμε και λίγο προσωπικά, τότε ήμουνα και σε πρώτο γάμο. Άρα, 12, 13, 14 δεν υπήρχε καμία ούτε οικογενειακή σχέση και επίσης τον ήξερα ελάχιστα από τα επαγγελματικά θέματα μόνο για τα οποία συζητούσαμε. Από την Εργοδροζίν προφανώς. Από την Εργοδροζίν, ναι, καταρχήν, και από την Τεχνοδροκάτ μετά. Μάλιστα. Διαβάζοντας την πρόταση της κυρίας Παυλοπούλου τον Δεκέμβριο του 2008 για το προσωπικό, προβλέπετε θέση μάγειρα στη δομή των οροθετικών. Μάλιστα. Προσελήφθη μάγειρα το 2009 όταν άνοιξε η δομή. Μάλιστα.
Μέχρι πότε ήταν μάγειρα, μέχρι πότε υπήρχε μάγειρας? Μέχρι 31/5/2014. 31/5/2014. Εν συνεχεία γιατί δεν υπήρχε? Γιατί εν συνεχεία το Κελπνό ήδη είχε μπει σε διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, ναι. Και όσον αφορά τις συμβάσεις που επιτρεπόταν να κάνει, ήταν μόνο το 2014 μπήκε στη διαδικασία λογιστικού. Όχι, όχι. Είχαν καταργηθεί οι εξαιρέσεις που είχε το Κελπνό προς την απασχόληση του προσωπικού. Το Κελπνό, όπως γνωρίζετε, γιατί το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές, από το 92 ήδη είχε εξαίρεση από το σύνολο των διατάξεων του δημοσίου φορέα. Έτσι. Μέρος των εξαιρέσεων αυτά αφορούσε και τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Από το τέλος του 2009, τον 10ο ή 11ο, περίπου δεν θυμάμαι, οι διατάξεις τους όσον αφορά τις προσλήψεις κρατήθηκαν με εξαιρέσεις για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει για τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες καταργήθηκαν οι εξαιρέσεις. Με μπλοκάκι μπορούσε πάλι από το καλοκαίρι του 2014 να προσλαμβάνει για ιατρούς νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Άρα δεν μπορούσε να προσλάβει μάγειρα. Άρα δεν μπορούσε να προσλάβει μάγειρα. Επίσης, με καμία διαδικασία, ούτε με ορισμένου χρόνου, τίποτα. Θα σας πω, με καμία διαδικασία δεν μπορούσε. Φυσικά, με ορισμένου χρόνου μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό μπορούσε. Με μπλοκάκι τις τέσσερις ειδικότητες που σας είπα. Επίσης, υπήρχε μάγειρας με ειδικότητα μάγειρα στο προσωπικό του Κελπνό από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 1990, που όμως επειδή είχε αλλάξει ο νόμος στο ενδιάμεσο, δεν είχε δικαίωμα να πάρει βιβλιάριο υγείας για συγκεκριμένους ατομικούς λόγους ιατρικής φύσης, δεν χρειάζεται να τους πω. Άρα δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος πλέον να ασκεί. Δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ασκεί πλέον καλώς. Το αντικείμενο. Άρα, εκ των πραγμάτων, έπρεπε να πάμε σε catering. Υπάρχει και στοιχειοθέτηση γιατί catering, διότι εκεί πέρα είναι μία δομή η οποία είναι μία. Θα φτάσουμε εκεί, κύριε Μάρτιν. Θα φτάσουμε. Ναι. Ο μάγειρας μέχρι τότε που υπήρχε στη δομή, πόσο κόστιζε ετησίως? Ο μάγειρας πληρωνόταν με βάση το μισθολόγιο του Κελπνό. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω πόσο ήταν. 15.000 το χρόνο. 15-20.000 το χρόνο. 15-20.000 το χρόνο, μάλιστα. Το λέω, ξέρετε, γιατί το να προσλαμβανόταν μάρτυρας, μάγειρας και μετέπειτα θα μπορούσε να βοηθάει και στην ενίσχυση των ωφελουμένων. Γιατί βλέπω εκεί στην αιτιολογία σκοπιμότητα ότι ενισχύονταν ας το πούμε έτσι, η συμμετοχή των ωφελουμένων στα γεύματα και σε αυτά. Για λόγους κοινωνικοποίησης, φαντάζομαι, και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Και για λόγους εσωτερικά να βοηθούν οι συνεργασίες του σπιτιού, να υπάρχει και αλληλεγγύη, να βοηθάνε και κάθε μέρα υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γι' αυτό είχαμε ξεκινήσει με μάγειρα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Καλώς. Θα το έλεγξουμε αυτό. Όπως το λέτε, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι. Επομένως, από την 1η του 2014 αναγκάζεται η δομή μέσω της διοίκησης του Κελπνό να προσφύγει σε catering. Ναι, σε έτοιμα παρασκευασμένα γεύματα. Μάλιστα. Πού απευθυνθήκατε τότε και με ποια διαδικασία? Πάλι έγινε η διαδικασία προβλεπόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο. Με δική σας εισήγηση έγιναν αυτά? Με δική μου εισήγηση, φυσικά. Ναι. Έγινε πάλι σύσταση επιτροπής, έγινε διαγωνισμός, υπήρξαν προσφορές και ανατέθηκε στο μειοδότη. Πόσοι συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό? Τρεις. Τρεις μίνιμουμ. Δεν θυμάμαι παραπάνω. Οι προσφορές αυτές τις θυμάστε ποιες ήταν? Δηλαδή εννοώ σε ποσό κατά μερίδα. Θυμάμαι ότι ο μειοδότης, γιατί τώρα τα υπόλοιπα δεν είχα και λόγο να θυμάμαι, ο μειοδότης ήταν κατά μερίδα 12,5 ευρώ. Ο μειοδότης είναι αυτός για τον οποίο έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποια τιμολόγια, δηλαδή ο Γεώργιος Δρόσης και εσύ ε.ε.? Από την αρχή εννοώ. Όταν λέτε το φως, από πού αναφέρεστε? Όταν λέτε ότι έχουν δει το φως, από πού αναφέρεστε? Φως δημοσιότητας είπα, δεν είπα στο φως. Ναι, φως δημοσιότητας από πού? Από περιοδικά και διάφορα. Από τα δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα, ναι. Μάλιστα, ναι. Για αυτά τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, για τα οποία υπάρχει το τεκμήριο... Την 1η του 2014. Υπάρχει το τεκμήριο ομολογία του κυρίου Πολάκη για τη συκοφαντία. Σταματήστε να λέτε ό,τι θέλετε. Όχι, δεν λέω, απαντώ γι' αυτό. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι συκοφαντικά. Όχι, ό,τι θέλετε όταν σας ενοχλεί κάτι προσδοκούν. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι συκοφαντικά. Πείτε μου, λοιπόν, και υπάρχει το τεκμήριο ομολογία του κυρίου Πολάκη σύμφωνα με τον κώδικα πολιτική οικονομία. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση. Δεν του ξέρουν του κώδικε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Πρέπει να, αν θέλετε, να απαντήσετε. Λοιπόν, θα μου απαντήσετε. Ακούστε λιγάκι. 31/5/2014 δεν, μάλιστα, έχετε δυνατότητα να απασχολείτε μάγειρα. Κάνετε διαγωνιστική διαδικασία. Και την παίρνει ο μειοδότης. Την παίρνει ο μειοδότης. Ο μειοδότης, λοιπόν, ποιος είναι, σας ρωτώ, ποια εταιρεία είναι? Ο μειοδότης είναι η εταιρεία αυτή που είπατε του κυρίου Δροσιά ΑΕ. Η εταιρεία Δρόσης Γεώργιος και ΣΥΑ ΕΕ, έτσι. Αυτή. Η οποία για πόσο διάστημα έχει σύμβαση παροχής γευμάτων? Έχει διάστημα για ένα χρόνο, για ένα αλλά χρόνο. Διακόπηκε στο εξάμεινο, διότι τους πρώτους 5 μήνες από τους 6 ήταν απλήρωτη. Ήταν απλήρωτη, ποιος δεν τους πλήρωνε δηλαδή? Η διοίκηση του Κερνό. Για και ποιο λόγο? Υποθέτω επειδή ήταν αρχές του 2015, θυμάστε τότε ότι υπήρχε μια τεράστια κρίση δημοσιονομική στη χώρα, οπότε υποθέτω ότι σε αυτό το πλαίσιο οι πόροι πηγαίνανε αλλού. Είναι η καλοπροαίρετη. Μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για 2014. Η δημοσιονομική κρίση ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, εννοείται? Όχι, δεν καταλάβατε. Για πείτε μου. Η σύμβαση είναι από το τέλος του 2014. Όχι, κύριε, είπατε από 1/6/2014. Όχι, είπατε από 1/6 δεν έχουμε μάγειρα. Ναι. Και, μέχρι τι τρώνε οι άνθρωποι μέχρι εκεί? Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Τι τρώνε οι άνθρωποι εκεί? Στο ενδιάμεσο τους δίναμε να μαγειρεύουν μόνοι τους, κάτι που ήταν πάρα πολύ προβληματικό, γιατί δεν μπορούσαμε και να... Και πότε γίνεται η σύμβαση με τη δρόση ΕΕ? Ήταν πάρα πολύ προβληματικό, διότι μαγειρεύαν μόνοι τους, αλλά δεν μπορούσαμε να δούνε για τα 50 πλάσα πότε άτομα. Πότε γίνεται τα η σύμβαση, πείτε μου? Η σύμβαση γίνεται, αν θυμάμαι καλά, τέλος Νοεμβρίου του 2014. Τέλος Νοεμβρίου. Άρα μιλάμε για αρχές του 2015. Μετά. Ποιος μαγείρευε στη δομή αυτό το διάστημα από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Νοέμβριο του 2014? Μαγειρεύανε οι ίδιοι για τον εαυτό τους, ναι, αλλά δεν μπορούσαν να παράσχουν τα γεύματα τα οποία χρειαζόταν για τα 50 άτομα εξωτερικά, τα οποία κάθε μέρα λαμβάνανε σύντηση, ναι, από τη δομή. Και τι γινόταν, έπεφτε πείνα δηλαδή? Ναι, στους έξω έπεφτε πείνα. Έπεφτε πείνα. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων αυτών? Λοιπόν, να ρωτήσω λιγάκι, να συνεχίσω λιγάκι. Πλήρως κοινωνικά αποκλεισμένοι, μετανάστες. Ξέρω πολύ καλά ποιοι είναι. Δικηγόρος είμαι και ξέρω πώς είναι. Ωραία. Άρα ναι, έπεφτε πείνα. Δεν κατέβηκα από τον Άρη, ξέρω πώς είναι. Λοιπόν. Εξάλλου, γι' αυτό το λόγο, επειδή υπήρχαν και απλήρωτα, μέσω δικαστηρίου ο κύριος Δρόσης διεκδίκησε την αποζημίωσή του, δικαιώθηκε από το δικαστήριο. Το Κελπνό δεν προέβαλε, η τωρινή διοίκηση του Κελπνό, ο κύριος Ρόζεπ, δεν προέβαλε καμία αντίρρηση. Και μάλιστα στις 16 Οκτωβρίου 2017, αφού ικανοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό του, υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό περαίωσης διαφοράς. Αυτά εσείς από πού τα ξέρετε? Όπου το Κελπνό λέει ότι δεν έχει καμία απέτηση από την εταιρεία. Εσείς από πού τα ξέρετε αυτά, δικηγόρος είστε? Σας καταθέτω τα σχετικά έγγραφα. Άρα δηλαδή. Λογικό το είναι. Αφού ήταν συμβατική υποχρέωση, λογικό το είναι. Το Κελπνό. Άρα ήταν νόμιμη συμβατική υποχρέωση που αναγνωρίστηκε από το Κελπνό. Καμία αντίρρηση. Άρα το Κελπνό. Μίλησε κανείς για μη νομιμότητα. Άρα το Κελπνό αναγνωρίζει και όσον αφορά τη συκοφαντία των δημοσίευμάτων. Τώρα πείτε μου λιγάκι. Και όσον αφορά τη συκοφαντία των δημοσίευμάτων, έκανε αγωγή στον κύριο Πολάκη. Θα φτάσουμε εκεί. Δικάστηκε ερήμην. Ποιο? Ο κύριο Πολάκη. Τι σχέση έχει ο Πολάκη με αυτό? Τα συκοφαντικά αυτά δημοσιεύματα. Δεν πήγε στη δική. Δεν πήγε και δεν εκπροσωπήθηκε. Αλλά δεν σας ρωτώ αυτό. 271 κώδικα πολιτικής δικονομίας είναι τεκμήριο ομολογίας και παραδεκτή αγωγή στο σύνολό της. Έλεος. Αν νομίζει ο Μάρτρας ότι βρήκε βήμα για να κατηγορήσει. Ο κύριος Πολάκης συκοφάντησε. Λοιπόν, με τα δημοσιεύματα αυτά. Με ρωτήσατε κάτι. Με τα δημοσιεύματα αυτά συγκροτήσατε. Και περιμένουμε να καθαρογραφεί. Δεν φτάσαμε εκεί. Δεν φτάσαμε εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Κύριε συμφωνητικό παρακαλώ, περαίωση τη διαφορά. Το θέλω. Μια διευκρίνηση παρακαλώ. Γιατί με διακόπτετε? Μια διευκρίνηση θέλω και τα έχει πρακτικά. Ο κύριο Μάρτυρα δεν εκφράζει άποψη. Από ό,τι προκύπτει από την κατάθεσή του, έχει μια αστική διαφορά, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των θεμάτων είναι και καταθέτει το αποτέλεσμα του δικαστηρίου, όπου δικαιώθηκε εις βάρος του κύριου Πολάκη. Τι λέτε τώρα? Σας λοιπόν, λέω τι λέει ο Μάρτυρας. Αυτό συνέχει ο κύριος Δρόσης. Συνηγορήστε. Αυτό συνέχει ο κύριος Δρόσης. Σήμερα δε, να ξέρετε ότι δεν δίνεται φαγητό καθόλου, δεν δίνονται ούτε γάλατα για τα μωρά των ορθετικών μητέρων. Και έχουμε κάνει καταγγελία και έχουμε αναλάβει εμείς ως εργαζόμενοι το βρεφικό γάλα. Πάρτε και τις καταγγελίες και τη δημοσιοποίηση. Δεν τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν τρώνε γιατί δεν εγκρίνουν. Κύριε Πρόεδρε, ρωτάστε, επαναλαμβάνω. Ακούστε λιγάκι. Και επανέρχομαι. Έγραφα που φέρνει ο Μάρτυρας. Τρώνε από το συσίτιο της Εκκλησίας και του Δήμου Αθηναίων. Όπως τα παραδίδει.
δεν εξετάζουμε την περίοδο 15-16-17. Ούτε στα αυτεπάγγελτα. Ούτε στα αυτεπάγγελτα δεν θα αποστείλουμε εκεί που πρέπει ό,τι βρεθεί. Στην κανονική διαδικασία, κύριε Γεωργαντά. Στα αυτεπάγγελτα δύο κόμματα έχουμε υποχρέωση. Α, έχετε, έχετε. Εγώ θα το τηρήσω αυτή την υποχρέωσή μου και όποιο θέλει να με διακόψει. Στα αυτεπάγγελτα δύο κόμματα. Προχωράμε. Μου είπατε πριν λοιπόν ότι με δική σας εισήγηση έγινε ο διαγωνισμός και μειοδότησε η εταιρεία Γεώργιος Δρόσης και ΣΥΕΕ, του Μπατζανάκη σας δηλαδή, έτσι. Όχι, δεν ήταν Μπατζανάκης μου τότε. Έγινε μετά από πολλά χρόνια. Του μετέπειτα, ναι. Αυτό που κάνετε είναι παραπλανητικό. Προσπαθείτε ετεροχρονισμένα να δημιουργήσετε αιτιώδη σχέση μεταξύ μου και του κυρίου Δρόση. Πείτε μου τώρα. Όταν έκανα εισήγηση ήταν εντελώς επαγγελματικό. Πείτε μου τώρα. Έγινε το καλοκαίρι του 2015 και αυτά αφορούν στο 2014 που ήμουνα σε πρώτο γάμο. Αστραπίωσε έρωτας ήταν, δεν είχαν γνωριμία. Αυτό φαντάζομαι. Παρακαλώ πολύ, αυτά τα σχόλια να τα αποσύρετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τα αποσύρετε κι εσείς αυτό. Θα διαγραφεί από τα πρακτικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ευθελίζουν τη διαδικασία τώρα. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να σας φέρω πιστοποιητικό και γενική κατάσταση. Λοιπόν. Γιατί τέτοια προκατάληψη, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι προκατάληψη, κύριε. Σας έχω παρακολουθήσει. Σχολιάζετε το ύφος σας. Σχολιάζετε την οικογενειακή μου ζωή. Έχω τον τρόπο. Αυτά αφορούν στη διερεύνηση ευθυνών κάποιου πολιτικού προσώπου. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά αφορούν στη διερεύνηση ευθυνών πολιτικού προσώπου. Έχετε έρθει από την πρώτη στιγμή. Αφορά στη διερεύνηση ευθυνών πολιτικού προσώπου. Έχει έρθει με επιθετικό κύριε Παπαδόπουλε, αυτά αφορούν στη διερεύνηση ευθυνών πολιτικού προσώπου. Κάνατε ένα σχόλιο για την προσωπική του ζωή. Ναι. Η προσωπική του κατεύθυνση, ζωή κλπ. Δεν είναι θέμα δημοσίου. Αν έχετε άλλη άποψη, να μας την πείτε. Ο λόγος που είναι συκοφάτης ο κύριος Πολάκης είναι ότι με έλεγε Μπατζανάκη, ενώ ήμουνα σε πρώτο γάμο. Αυτό γιατί τα υιοθετείτε αυτά, κύριε Τζαμακλή. Είπατε ότι κρίθηκε. Λάθος ενημέρωση έχετε. Μάρτυρας, το ερώτημα είναι, κύριε. Κύριε Μάρτης, να συνεχίσουμε. Πώς γίνεται πάντα ο Δρόσης να παίρνει τις υποθέσεις αυτές. Θα το ρωτήσω. Γιατί είναι μειοδότης, κύριε Παλωμενάκη. Είναι μειοδότης. Δεν ήταν Μπατζανάκης, γιατί παραπλανάτε. Ήτανε μειοδότης. Δεν υπήρχε καμία οικογενειακή σχέση, ούτε αιτιώδη σχέση. Ημερομηνίες απλές σας λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το ρώτησα, δεν απάντησε. Τρεις, κατελάχιστον όπως προβλέπεται από τη διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Αυτή γιατί τη σύμβαση θα μας τη φέρετε. Σας την έφερα. Α, την άλλη τη σύντηση. Αυτή για τα γεύματα λέω. Μου τα λέτε ένα-ένα. Για τα γεύματα. Για να δούμε και τις προσφορές και όλα αυτά. Θα σας την φέρω και αυτή. Λοιπόν. Θα σας την φέρω και αυτή. Προχωράμε λιγάκι. Κύριε Πρόεδρε, θα σας την φέρω και αυτή. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Μάρδα, ναι. Ήτανε με πρόχειρο γιατί τότε ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού το Κελπνό και οι διαδικασίες για όλες τις συμβάσεις ήταν με πρόχειρο διαγωνισμό με τρεις προσφορές. Λοιπόν. Ένας διεθνής διαγωνισμός έγινε τόσα χρόνια, ήταν για το υλικό φορτίο και ακυρώθηκε το 2015 και γίνεται απευθείας παραλαβή από τη Siemens εντός λοιπόν δημοσίου λογιστικού. Συνεχίζω, κύριε Μάρτης. Ένας διεθνής έγινε και ακυρώθηκε. Συνεχίζω, κύριε Μάρτης. Η εταιρεία αυτή, Γεώργιος Δρόσης και ΣΥΕΕ με την παροχή γευμάτων, εδρεύει στα Βίλια Αττικής. Μάλιστα. Τα οποία απέχουν από την Ομόνια, από τη δομή, 53 χιλιόμετρα. Αυτό αποτέλεσε θετικό ή αρνητικό κριτήριο για την επιλογή και για την εισήγησή σας? Το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή, καταρχήν η εισήγηση δεν αφορούσε συγκεκριμένη εταιρεία, αφορούσε σκοπιμότητα για την εισήγηση. Ωραία. Το μοναδικό, μετά από εκεί πέρα, το μοναδικό κριτήριο επιλογής ήταν ομοιοδότης. Αφού ο κύριος ήταν μειοδότης. Δηλαδή, αν μειοδότης υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, θα παίρνατε αυτόν. Αυτός απέχει 53 χιλιόμετρα. Ακούστε. Την επιλογή ποιος την έκανε, η Τριμελής Επιτροπή. Τριμελής Επιτροπή. Τριμελής ομόφωνη επιτροπή. Η οποία απαιτελεί, το θυμάστε από ποιους? Δεν θυμάμαι από ποιους. Θεωρώ ότι θα πρέπει εγώ να ήμουν στην Τριμελή, διότι ως υπεύθυνος προστατευόμενων διαμερισμών. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι δύο είναι. Εσείς ήσασταν πάντως. Μα εγώ ήμουν υπεύθυνος δομής. Δεν θα ήμουν λοιπόν στην Τριμελή Επιτροπή. Τα 53 χιλιόμετρα απόσταση. Είναι, δεν έχω απαντήσει. Είναι ομόφωνη η απόφαση καταρχήν της Τριμελούς. Άρα και να μην ήθελα εγώ, θα υπήρχαν άλλοι δύο. Άρα το κριτήριο της απόσταση δεν επηρέασε καθόλου. Το κριτήριο της απόσταση θα σου πω γιατί δεν επηρέασε. Πρώτον, για το αν είναι μειοδότης ο ίδιος ξέρει τα μεταφορικά του κόστη. Δεν αφορά εμένα οποιονδήποτε άλλον. Δεύτερον, στις προβλεπόμενες και απαιτούμενες από τη σύμβαση παρεχόμενες υπηρεσίες από το μειοδότη ήταν η καθημερινή παροχή των γευμάτων. Άρα δεν με νοιάζει αν θα το έφερνε από τη Θεσσαλονίκη, από την Ινδία, αρκεί κάθε μέρα να ήταν εκεί. Ήταν φρέσκα ημέρας παρασκευασμένα προϊόντα. Πρώτης ποιότητας, υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, διότι μιλάμε για οροθετικούς ανθρώπους που έχουν αντιρετροϊκή θεραπεία και πρέπει να παίρνουν μόνο καθαρή πρωτεΐνη κάθε μέρα. Υπήρχε κάθε μέρα κρέας και κάθε μέρα και όσπριο υψηλής διατροφικής αξίας.
Και επίσης οι μερίδες ήταν αυξημένες του μισού κιλού η μερίδα για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί δεν θα τους κάναμε οικονομία στο φαγητό και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί όλοι ξέραμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να μας λένε κάτι, πέρα από το τι τρώγανε οι ίδιοι, βοηθούσαν και άλλα μέλη της οικογένειάς τους ή άλλους φίλους τους. Άρα, τυπικά ήταν για περίπου 60 άτομα την ημέρα, επί της ουσίας ήταν για πάνω από 100 άτομα την ημέρα. Άρα, το κόστος το μεταφορικό, ο καθένας το έβαζε μέσα στην τιμή του. Επίσης, να σας πω για τη γύρω περιοχή, ότι πριν από μερικούς μήνες έγινε διαγωνισμός για να μας παράσχουν είδη σύντησης και η γύρω περιοχή που είναι από πάρα πολλά σούπερ μάρκετ και τα οποία τα παίρναμε τηλέφωνο για να έρθουν να μας δώσουν είδη σύντησης, ξέρετε τι έγινε? Άγωνος ο διαγωνισμός. Κανείς δεν έδωσε προσφορά. Αυτά υπάρχουν με επίσημα έγγραφα, αν θέλετε να στα καταθέσω και αυτά, από το Γραφείο Προμηθειών. Άρα φαίνεται ότι η απόσταση δεν είναι το θέμα, ένα μπορεί να ανταποκριθεί ο άλλος στο αίτημα της σύμβασης και στο περιεχόμενό της. Δηλαδή να εικάσω, κύριε Μάρτης, ότι τα 12,5 ευρώ οι φακές έχουν να κάνουν με την ποσότητα και με τη μεταφορά? Όχι, κάνετε λάθος. Σε αυτό είπατε εσείς. Καταρχήν, το 12,5 ευρώ, όπως βλέπετε, είναι flat τιμή. Στα είδη. Γιατί είχε εταιρεία catering ο κύριος Δρόσης. Στα είδη catering, ναι. όταν γίνεται ένας διαγωνισμός για catering και ζητάει ένας οργανισμός να του παρασχεθεί σύντηση, γίνεται με βάση ενιαία τιμή. Αυτό από πού προκύπτει, το ξέρετε? Προκύπτει και από την παγκόσμια πρακτική και προκύπτει και από τους τώρα διαγωνισμούς. Από ποιο νόμο εννοώ προκύπτει? Προκύπτει και... Από ποιο νόμο προκύπτει? Ναι, γιατί ήσασταν στην Τριμελή Επιτροπή. Μήπως εξεταστείτε να ξέρετε το νόμο τουλάχιστον για τον οποίο αυτό έχει ενιαία τιμή. Το ξέρετε το νόμο? Ενιαία είναι η τιμή και από την πρακτική, διότι αυτή σε όλες τις προκυρήσεις... Για νόμο σας ρωτώ. Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί δεν έκανα εγώ τον νομικό έλεγχο. Αλλά και τώρα που γίνεται αυτή τη στιγμή διαγωνισμός, πάλι με νέα τιμή είναι. Διότι εκεί πέρα δεν είναι εστιατόριο, δεν τιμολογείς à la carte. Εκεί πέρα τιμολογείς όχι είδος, τιμολογείς μερίδα. Σημαίνει ότι μεσοσταθμικά ένα πιο φθηνό είδος θα ανέβει, ένα πιο ακριβό είδος θα κατέβει. Το 12,5 ήταν μειοδότης. Αν θεωρήσουμε αυτά τα τιμολόγια ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν θεωρήσουμε, γιατί θα έρθουμε τώρα. Αν το δω, μπορώ να σας πω να ανταποκρίνονται. Ούτε το μοσχάρι του κοκκινιστού μπορεί να κάνει 12,5, ούτε τα σουτζουκάκια, ούτε τίποτα. Πολλό δε μάλλον το σπανακόρι. Μισού κιλού μερίδα, φρέσκο παρασκευασμένο ημέρας. Το μισού κιλού δεν νομίζω να υπήρχε στην σύμβαση. Μισού κιλού τόσο ζητά. Η σύμβαση έγραφε ότι υποχρεούται να παραδίδει και να προσαρμόζεται σε οτιδήποτε του ζητάει το προσωπικό της δομής και σε οτιδήποτε χρειάζεται για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων. Και είχαμε προσδιορίσει συγκεκριμένο μενού, το οποίο ήταν με βάση συνταγολόγιο ιατρού της δομής και με βάση τις ανάγκες που είχαμε προσδιορίσει ήταν μισού κιλού ημερίδες. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν δελτία αποστολής. Υπάρχουν δελτία αποστολής και υπάρχει φυσικά και συγκεκριμένη εισήγηση του ιατρού όσον αφορά συγκεκριμένο διατολόγιο. Δηλαδή, ήταν μοσχάρι, ήταν ψάρι, ήταν κοτόπουλο, ήταν. Σας το λέω εγώ ότι ήταν. Εμείς είχαμε ζητήσει. Σας το καταθέτω εγώ ότι εμείς είχαμε ζητήσει και ήταν μισού κιλού ημερίδα. Άρα το 12,5 προβλέπεται από τη σύμβαση. Ναι. Προβλέπεται από. Σας το ξαναλέω, κυρία Καβαδία. Σας το ξαναλέω. Από αυτό το φαγητό, πέρα από το ότι τρώγανε οι ίδιοι γιατί έχουν αυξημένες ανάγκες, γιατί η αντιρροτροϊκή θεραπεία που λαμβάνουν είναι βαρύτατη για τον οργανισμό και πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεΐνη η σχετική διατροφή τους, υπάρχουν ιατρικές εισηγήσεις γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι ιατρός, αλλά τα γνωρίζω γιατί είμαι στη δημόσια υγεία και υπάρχουν οι εισηγήσεις. Πέραν του γεγονότος ότι είναι θέμα διατροφής, επίσης από το ποσό αυτό, δηλαδή από την ποσότητα, ξέρουμε ότι βοηθούσαν και άλλους ανθρώπους για να βοηθηθούν και να ζήσουν και να φάνε και αυτοί ένα πιάτο φαγητό. Άρα το 12,5 προκύπτει έτσι. Το 12,5 ήταν μειοδοτικό. Και επίσης να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ εύλογο τίμημα, διότι το κελπνό πριν από ένα χρόνο, το 2017, παρακαλώ ακούστε με, πλήρωσε για καφέ 12,50 τον καφέ. Τιμολόγιο, σας το καταθέτω, 200 καφέδες
Σύνολο, να και για δά, 2.566 ευρώ. Τώρα εσείς συκοφαντείτε. Παρακαλώ να μοιραστεί. Δεν. Τώρα εσείς συκοφαντείτε. Τι λέτε παρακαλώ. Κάντε λίγο αντιστροφή. Θα δούμε κύριε Μάρτιο. Κάντε λίγο αντιστροφή. 10,5 ευρώ, 200 τεμάχια καφές. Ένα φορά. Εγώ δεν λέω κύριε Πρόεδρε αυτά τα έγραφα. Δεν μπορούμε να τα παραλαμβάνουμε. Θα θέλουμε μάρτυρα ήρθε να κάνει σοου. Αυτό τα ξαναφέρανε. Σας προσκομίζω αδά. Σας προσκομίζω αδά με διατάκτη τον κύριο Ρόζεμπρεκ και το συνοδευτικό τιμολόγιο 12,5 ευρώ τελική τιμή ο καφές σε διημερίδα εκπαιδευτική στο Υπουργείο Υγείας που έκανε το Κελπνό. Και όχι. Με ζάχαρη και με γάλα ή σκέτος. Με μπισκοτάκι συνοδευτικό έχει χρέωση 0,90 συνοδευτικό. Α. Σοκολατάκι δεν είχε. Άρα 12,5 για μισό κιλό φαγητό τέτοια ποιότητα ήταν ναι. Είχατε πάρα πολύ διαχείριση στην εποχή σας. Ξέρω γι' αυτό τρέχουν όλοι τώρα. Εισαγγελίες διαφθοράς, γενικό λογιστήριο, όπως τα λέτε είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά. Πάμε. Έχετε δίκιο. Μια τελευταία ερώτηση. Ο εισαγγελέας διαφθοράς έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται προκαταρκτική εξέταση. Και γίνεται προκαταρκτική εξέταση. Διότι όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς δεν τα ξέρουμε όμως. Θα τα ακούσουμε από τον μάρτυρα. Εσείς τα ξέρετε όλα. Όντως. Όχι, για τον εισαγγελέα διαφθοράς. Όλα αυτά τα έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα διαφθοράς. Ρωτάει ο κύριος Ζαμπακλής. Και επειδή το ελεγκτικό κλιμάκιο. Εντάξει, γράφονται. Ναι, θέλω να γραφτούν παρακαλώ πολύ. Επειδή το ελεγκτικό κλιμάκιο αρνήθηκε να παραλάβει. Αστιεύεστε, θα διακόψει το μάρτυρα. Αστιεύεστε, θα διακόψει το μάρτυρα. Επειδή οι δημοκρατίες δεν διακόπτουν μάρτυρες, κύριε Τζαμακλή, σε άλλα καθεστώτα διακόπτουν. Έχει κληθεί αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν είναι δημοκρατία, εδώ είναι ανακριτική επιτροπή. Θα με εμποδίσετε. Το άρθρο 37 του κώδικα ποινική δικονομία το έχετε διαβάσει. Το άρθρο 37 το έχετε διαβάσει. Απευθύνομαι στη λογική σα. Παρακαλώ πάρα πολύ άλλη μια φορά. Κοινοποιήσαμε στο μεικτό κλιμάκιο με βάση το άρθρο 37 του κώδικα ποινικής δικονομίας όλες αυτές τις καταγγελίες. Κύριο Μάρτυρα, ακούμε, παρακαλώ. Να περιοριστεί στο ρόλο του. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας παρακαλώ και εσάς. Θα έρθει και η σειρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι είστε πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής. Επειδή έχετε άλλο ρόλο, προσπαθώ. Σας ψηφίσαμε για πρόεδρο. Προσπαθώ να παίξω αυτό το και έχω ένα. Οι πρακτικογράφοι λοιπόν, δεν ακούστε. Είμαι σίγουρος ότι καταγράφουν τον μάρτυρα σωστά λόγω της οχλαγωγίας. Δεν θέλω λοιπόν. Να πιστεύω ότι η οχλαγωγία γίνεται επίτηδες για να μην καταγραφεί καθαρά αυτά που υπευθύνει του και με όρκο. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη για την οχλαγωγία. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Η εισαγγελία διαφθοράς αυτή τη στιγμή. Μπορώ να κάνω τελευταία ανομωτή τους ελεγκτές της Γενικής Επιθεώρησης, ανομωτή τους έχει καλέσει για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτά τα καταγγείλαμε και αρνήθηκε να τα παραλάβει και να τα εξετάσει. Η εισαγγελία διαφθοράς που αναφερθήκατε. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη, κοιτάξτε με εμένα, κοιτάξτε. Τι νομίζετε πως και ενώ κοιτάτε τα 12,5 ευρώ τα νόμιμα για τις φακές, τα συκοφαντικά, 8 εκατομμύρια ευρώ παράνομα στην εταιρεία Security με υπουργική απόφαση του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Ξανθού. Τι κάνουμε εδώ πέρα, κύριε Μάρτυρα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να καταθέτω. Να διακόψουμε εδώ πέρα. Ναι, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον γραμματέα του κόμματος, να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της Βουλής για αυτό που γίνεται στην αίθουσα. Που ο πρόεδρος Επιτροπής, κατά παράβαση του άρθρου 37 του κώδικα ποινικής δικονομίας, εμποδίζει. Το άρθρο, κύριε Μητεράκη. Άρθρο 37 το ξέρετε, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω πολύ. Εμποδίζεται από το να μιλήσει ότι η άδειά σας ισχύει ως δικηγόρος. Δεν κάνετε βασαρία. Δεν κάνετε βασαρία σήμερα. Εσείς κάνετε βασαρία. Εσείς απειλείτε διαρκώς τον μάρτυρα. Εγώ έβγαλα τα ρούχα μου από τον μάρτυρα. Εσείς απειλείτε διαρκώς τον μάρτυρα. Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα μάρτυρα. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Ο μάρτυρας θα σταματήσει. Ότι δεν ακούτε τίποτα. Να απαντά όπως θέλει. Θα ακουστώ. Ενόρκος καταθέτει αυτεπαγγέλτος διοκόμενα δικήματα απιστίας σε βάρος του δημοσίου. Έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε και να διαβιβαστούν. Θα τα εξετάσουμε εμείς. Και να διαβιβαστούν εκεί που οφείλουμε. Ναι, τα καταθέτω ενόρκως. Λοιπόν, τα καταθέτω ενόρκως. Να μην το πάρα πολύ καλά. Έχουμε και εμείς υποχρέωση και θα κριθούμε για αυτή την υποχρέωση μας. Να μην ξεχνιόμαστε. Θα διακόψω αυτή τη συνεδρίαση εδώ πέρα. Να ξέρετε όμως ότι εγώ έχω ερωτήσει το μάρτυρα που θα τις κάνω. Διακόπτουμε τις συνεδρίες και ο μάρτυρας θα αποβάλλεται. Αποφασίστε ημέρα. Δεν με νοιάζει. Αποβάλλεται. Σήμερα, αύριο, όμως, ο μάρτυρας θα εξεταστεί σε όλα τα ερωτήματα που θέλουμε να του θέσουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση να κάνω. Με βάση του άρθρου 37, παράγραφος 1 και 2 του